με την Κρήτη να βρίσκεται στο κόκκινο, καταγράφοντας τα περισσότερα κρούσματα κορονοϊού μετά την Αττική και τη Θεσσαλονίκη και ένα νέο θάνατο ασθενούς από επιπλοκές της νόσου στο νοσοκομείο Χανίων να ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών, το Υπουργείο Υγείας επιμένει στις συστάσεις για τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας. Από τα Χανιά, η Υφυπουργός Ζωή Ράπτη έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον κίνδυνο από τον συνωστισμό σε μεγάλες κοινωνικές εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται στο νησί, ενώ εκτίμησε ότι προς το παρόν δεν τίθεται θέμα πίεσης του συστήματος υγείας. Φαίνεται ότι οι νέες παραλλαγές του ιού δεν δείχνουν τέτοια οδό, όμως αυτό είναι κάτι το οποίο κανείς δεν μπορεί να το προεικάσει. Γι' αυτό το λόγο θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, όπως ήμασταν και κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τώρα το καλοκαίρι, και ξέρω ότι εδώ στην Κρήτη έχουμε και μεγάλες εκδηλώσεις, πολλούς γάμους, βαπτίσεις, άρα πρέπει και εκεί να είμαστε προσεκτικοί ούτως ώστε να προστατευτούμε. Η Υφυπουργός τόνισε την ανάγκη τήρησης των μέτρων που είναι ήδη σε ισχύ, υπενθυμίζοντας τις συστάσεις των λοιμοξιολόγων για τη χρήση προστατευτικής μάσκας. Ξέρουμε όλοι ποια είναι τα μέτρα τα οποία πρέπει να λάβουμε ο καθένας ατομικά για να προστατευτούμε. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό, επειδή έχουμε και παρατηρείται όχι μόνο στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη και παγκοσμίως μια αύξηση των κρουσμάτων. Των κρουσμάτων τα οποία βέβαια δεν φέρνουν βαριές νοσηλίες και θάνατο, αλλά παρά τα αυτά χρειάζονται κάποιοι συμπολίτες μας, ειδικά οι πιο ευάλωτοι, χρειάζονται νοσηλεία. Να έχουμε λοιπόν το νου μας, να τηρούμε τα μέτρα που γνωρίζουμε, τη μάσκα μας όταν υπάρχει συνωστισμός. Ειδικά για τις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας συστήνει χορήγηση και της τέταρτης δόσης του εμβολίου, ενώ όπως υπογράμμισε η Ζωή Ράπτη, είμαστε εν αναμονή της παρασκευής σκευασμάτων που θα καλύπτουν τις νέες παραλλαγές. Και παράλληλα για τους ευάλωτους, οι οποίοι είναι οι συμπολίτες μας της τρίτης ηλικίας, να εμβολιαστούμε με την τέταρτη δόση για την προφυλάξη και βεβαίως να περιμένουμε και την δημιουργία και νέων εμβολίων, τα οποία θα μπορέσουν να έρθουν μετά το χειμώνα για να δώσουν μια ακόμα καλύτερη θωράκιση στον πληθυσμό μας. Ενδεικτικό της έξαρσης που παρατηρείται είναι ότι την περασμένη εβδομάδα ο αριθμός των καταγεγραμμένων κρουσμάτων στην Κρήτη ξεπέρασε τις 10.000, με τις περισσότερες μολύνσεις να παρατηρούνται σε Ηράκλειο και Χανιά.